Αν υποψιαστώ, κυρία Τελτέη, ότι μου κακομεταχείρισε την Κλεμεντάιν, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Γεια χαρά, gamers. Μίτσος από το Joystick εδώ, σε ένα ακόμα Joyview. Έχω αναλάβει τη δύσκολη θέση να μιλήσω για το Walking Dead The New Frontier. Και λέω δύσκολη θέση γιατί μου τα έχει ψιλοσκατώσει αυτή τη φορά η Telltale. Μη φοβάστε για spoilers, δεν πρόκειται να πω παραπάνω όσο χρειάζεται. Αλλά θα χρειαστώ κάποιες φορές να πω, να μιλήσω για πράγματα, για καταστάσεις που έχουν συμβεί τις δύο προηγούμενες σεζόν, για να με βοηθήσει να πω τη δικιά μου γνώμη. Πριν όμως αρχίσω να μιλάω για τη σεζόν, για όσους δεν ξέρουν τι είναι τα Walking Dead, της Telltale, είναι υβριδικά adventure, δεν έχουν καμία σχέση με τα adventure του παρελθόντος αυτής της κατηγορίας. Έχουν πάρα πολλά QTEs, δύσκολες αποφάσεις, αλλά και ένα εξαιρετικό δέσιμο, συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ του παίχτη, των χαρακτήρων και της ιστορίας της. Η πρώτη σεζόν του Walking Dead είχε κάνει τρομερό πάταγο, με αναρρύθμιτα βραβεία, και από τότε ξεκίνησε να βγαίνουν, να ξεπηδούν πολλά παιχνίδια μέσα, είτε από την Telltale είτε από άλλα στούντιο με αυτό το στυλ. Προσωπικά μιλώντας, τη γούσταρα άπειρα την πρώτη σεζόν. Δέθηκα πάρα πολύ με τους χαρακτήρες, ιδιαίτερα τη σχέση του Lee και της Clementine. Συναχωρέθηκα με το τέλος της, το θάνατο του Lee δηλαδή, και κατόπιν περίμενα ανυπόφορα να βγει η δεύτερη σεζόν, γιατί ήθελα να δω τι θα γίνει η μικρή μου Clementine. Και νομίζω ότι παρόλο το πολύ νοθρό ξεκίνημα που είχε η σειρά, τελικά τα κατάφερε και στη δεύτερη σεζόν η Telltale και μας έδωσε ένα πάρα πολύ καλό φινάλε και μια πολύ ευχαριστή γεύση στο τέλος της σεζόν. Τώρα για την τρίτη, όπως είπα και στην αρχή, μου τα ψιλοσκάτωσε. Γιατί, ρε παιδιά, δεν γίνεται να κυρώνεις για χάρη γούστου, ξέρω εγώ, ότι έχει προηγηθεί για να προχωρήσει κάτι καινούριο, ξέρω εγώ. Αν και θα πρέπει να το έχω καταλάβει, γιατί στον τίτλο δεν αναφέρεται πουθενά σεζόν 3, οπότε κάτι θέλει να κάνει εκεί πέρα η Telltale. Λοιπόν, θα το δω αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά, αντιφατικά, αλλά έτσι πρέπει να το δω. Γιατί ναι, μεν το παιχνίδι είναι καλό, έχει δυνατή ιστορία, δυνατούς χαρακτήρες, αλλά δεν πολύ ενδιαφέρθηκα για αυτούς, να πω την αλήθεια μου. Και ο λόγος είναι απλός. Η Telltale επέλεξε να μας δώσει τη συνέχεια της προηγούμενης σεζόν μέσω flashbacks, πολύ μικρά flashbacks που ελέγχει στη Clementine, γιατί ο κύριος πρωταγωνιστής είναι άλλος, είναι ο Xavier, ένας πρώην baseballistas που μέσα σε αυτό το outbreak που χτύπησε με τον ιό διαχωρίστηκε από την οικογένειά του και ξέμεινε με την γυναίκα του αδερφού του και τα δυο τους παιδιά, και προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε όλο αυτό. Οπότε και βλέπεις μέσα στα επεισόδια τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Έχει δύσκολες επιλογές να κάνεις μέσα σε αυτό. Και κάπου σε κάποιο σημείο συναντάς και την Clementine, η οποία πλέον έρχεται ως δευτερεύον χαρακτήρας. Δεν μου άρεσε αυτή η επιλογή της Telltale. Εγώ δεν ενδιαφέρθηκα και πολύ για την ιστορία τους. Μόνο προς το τέλος που άρχιζε και γινόταν πιο ξεκάθαρο ότι πάει να γίνει, και ξενέρωσα άπειρα ότι δεν μας δείξανε τη συνέχεια από εκεί που είχε κλείσει το 2. Πράγμα που είναι δύσκολο να γίνει και ας βγει καινούρια που να λέγεται Season 3 πλέον, έτσι πως τελείωσε. Στα θετικά αυτής της σεζόν είναι ότι φαίνεται η Telltale
να ανοίγει πάρα πολύ το κόσμο του παιχνιδιού. Το scale δηλαδή του κόσμου είναι μεγαλύτερο. Περισσότεροι χαρακτήρες, περισσότερες επιλογές, περισσότερα μέρη να πας. Στο γνωστό μοτίβο πάντα της Telltale μιλάμε, έτσι, με τα διάφορα QTEs. Άλλο θετικό είναι ότι η ιστορία παραμένει και η γραφή της παραμένει σε πάρα 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 πολύ καλά επίπεδα. Είπα και πριν, οι χαρακτήρες ήταν εξαιρετικοί και η ιστορία τους ο καθένας. Αυτά. Τα γραφικά ήταν καλοδεδομένα γενικά. Αν και χρειάζονται περισσότερο, νομίζω πρέπει να αρχίσει η Telltale να το σκέφτεται, να αλλάξει λίγο το στυλ τους. Τέλος πάντων, αυτό είναι μικρό αρνητικό όμως, γιατί είναι και με ένα σημείο που χαρακτηρίζει τη σειρά. Τώρα, στα υπόλοιπα, εκτός από αυτό που είπαμε με το κάψιμο της Clementine και το πώς θα ψηλοσκάτωσε λιγάκι με την ιστορία της, δεν ξέρω τι θα κάνει, πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρει μάλλον τι για Telltale τι θέλει να κάνει με την Clementine. Θέλει να τη σκοτώσει ως χαρακτήρα, θέλει να την περάσει ως δεύτερο μοίρα, δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε επίσης το ότι για άλλη μια φορά άργησε πάρα πολύ να βγει το τρίτο επεισόδιο. Δώσαν τα δύο πρώτα επεισόδια μαζί και το τρίτο βγήκε μετά από 3 μήνες. Πάρα πολύ κακή πολιτική από την Telltale σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαι και εγώ, είμαι ένας άνθρωπος που τα παίζει επεισόδιο-επεισόδιο. Δεν τα περιμένω να βγει κομπλή τη σεζόν. Βλάκα, εντάξει, οκ, λάθος μου, αλλά έτσι έμαθα να παίζω τα δύο προηγούμενα, έτσι τα παίζω και αυτά. Και μετά τα υπόλοιπα είναι γνωστά, δηλαδή και το παιχνίδι δεν έχει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Η ιστορία του είναι καλή, αρχίζει και αναπτύσσεται περισσότερο ο κόσμος, συναντάς και χαρακτήρες μέσα από τη σειρά. Ωραίο χαρακτήρα, θα σας αρέσει δηλαδή. Αλλά νιώθω φοβερά απογοητευμένος και λιγάκι κότσος με την ιστορία της Clementine. Γιατί δεν βλέπω να προχωράει το πράγμα προς τα κάπου με την προηγούμενη ιστορία. Είναι σαν να την κάψαν την προηγούμενη ιστορία. Τώρα για αγορά το προτείνω, αλλά σε μια πτώση τιμής, για όσοι δεν τα έχουν παίξει ήδη δηλαδή, σε μια πτώση τιμής, να δείξετε και με τη στάση σας ότι δεν γουστάρετε ούτε την πολιτική με τα επεισόδια, ούτε το πώς συνεχίζεται η ιστορία, άμα είστε φαν του Walking Dead Telltale. Παίξτε τα και πείτε μου τη γνώμη σας κι εσείς, άμα το βλέπετε κάπως διαφορετικά. Εγώ έτσι το είδα, έτσι το εξέφρασα και θα χαρώ πάλι πολύ, πάρα πολύ, να μου πείτε από κάτω, όχι Μίτσο δεν τα πες σωστά, έτσι είναι κλπ, ή να μου πείτε ναι και εγώ συμφωνώ. Αυτά. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Ήταν ένα into the point joy view πάνω στη δικιά μου άποψη, γι' αυτό λέγεται και joy view, γιατί δεν είναι review, είναι η άποψη των joysticks. Να το ξέρετε αυτό, δεν κάνουμε εδώ πέρα δημοσιογραφικά review, κάνουμε τις δικές μας απόψεις και αυτό και τα λέμε έτσι όπως τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, να είστε καλά, ό,τι θέλετε από κάτω και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Φιλιά!